Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Κερκίδας, στην οποία εγκρίθηκε και ο διοικητικός απολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός για το 2021, αλλά και ο προϋπολογισμός ο οικονομικός για το 2022 και το σχέδιο δράσης κατά πλειοψηφία. Σε ό,τι αφορά τον απολογισμό, ουσιαστικά ήταν ένας απολογισμός που αφορούσε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου, τη δράση την οποία είχαμε σαν Γενική Συνέλευση Αντιπροσώπων, αλλά και τη δράση των σωματείων, μια δράση η οποία ήταν πλούσια, κυρίως στον τουριστικό τομέα, όπου δοθήκανε μάχες κάθε είδους για την επαναπρόσληψη, για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για την εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, για την προστασία όσων και την οικονομική στήριξη όσων δεν βρήκαν εργασία, αλλά παράλληλα και μια δράση που αναπτύχθηκε στις κατασκευές και με απεργιακές κινητοποιήσεις και με παραστάσεις διαμαρτυρίας. Επίσης, σημαντική ήταν η δράση και στα υπόλοιπα σωματεία του ιδιωτικού τομέα, με μάχη στις σχολικές καθαρίστριες, με μάχη σε απολύσεις, με μάχη για την εφαρμογή μέτρων προστασίας στους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ και άλλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Αυτό το οποίο καταλήξαμε είναι ότι λόγω των συνεχών ανατροπών που υπάρχουν με τις εξελίξεις και με τον πόλεμο και με τις ραγδαίες εξελίξεις που υπάρχουν, δεν μπορεί να σχεδιαστεί κάτι σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό είπαμε ότι το σχέδιο δράσης να περιλαμβάνει το διάστημα μέχρι και την Πρωτομαγιά, όπου προεξέχουν οι δύο απεργιακές κινητοποιήσεις. Στις 6 Απρίλη βγαίνουμε στο δρόμο να διεκδικήσουμε να υπάρξουν μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, να καλύψουν το εισόδημα που χάνεται για τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, να υπογραφούν και η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση αλλά και κλαδικές συμβάσεις με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, να εξασφαλιστεί εισόδημα και δικαιώματα, να πάμε κόντρα στον νόμο Χατζηδάκη. Είναι στόχοι οι οποίοι μπαίνουν στις δύο μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις και στις 6 του Απρίλη και την Πρωτομαγιά, και βεβαίως ένα μεγάλο όχι στον πόλεμο, ο οποίος έχει χτυπήσει την πόρτα της γειτονιάς μας και προφανώς έχει και τις επιδράσεις του στην ίδια μας τη ζωή.